Είμαστε στην Ιωνία οδό. Κατεύθυνση Αγρίνιο. Έχουμε άσφαλτο μέχρι τη γέφυρα Επισκοπής και από εκεί μετά θα πούμε στο χώμα. Θα ακολουθήσουμε μια χωμάτινη διαδρομή στα Άγραφα. Με την υπόλοιπη παρέα θα συναντηθούμε κοντά στη λίμνη Πλαστήρα και θα κατασκηνώσουμε κάπου εκεί κοντά. Και εμφυλογή εδώ πέρα. Ετοιμάζεται για τον εορτασμό. Φύγαμε από το Αγρίνιο και κινούμαστε προς γέφυρα Επισκοπής τώρα, όπου θα μπούμε και στο χώμα. Και στο βάθος η λίμνη Κρεμαστών. Φτάνουμε σε λίγα χιλιόμετρα την γέφυρα Επισκοπής, η οποία ενώνει τους νομούς Ευρυτανίας και Ετωλοακαρνανίας. Μία μικρή στάση εδώ. Θα ακολουθήσουμε για λίγο τον Ταυροπό και μετά το Κερασοχώρι θα ανέβουμε στα βουνά προς τα Άγραφα. Και πάμε να μπούμε στη χωμάτινη διαδρομή. Πατημένο κομμάτι αυτό, πολύ εύκολο. Τυρκουάζ νερά κάτω η λίμνη Κρεμαστών. Σου έφυγε ο σάκος! Πώς έγινε αυτό? Είναι εδώ ρε μαλάκα! Άντε να έρθεις βράδυ εδώ μαλάκα, να σκουπούν τα πόδια. Να χεστείς απάνω σου. Τα θρεπιβά της πάνω στη χελώνα. Ένα λογάκι της Παναγίας. Από εδώ ξεκινάει στην ουσία η χωμάτινη διαδρομή μας. Θα ανεβούμε σιγά σιγά σε υψόμετρο και θα μπούμε στο δάσος. Ανεβήκαμε στα 1300 και έχει και ομίχλη τώρα. Νομίζω ότι είμαστε στον Αφιένα που φαίνεται και Θεσσαλία. Τώρα δεν φαίνεται τίποτα. Η ομίχλη μέσα στα δέντρα συνθέτει μια πολύ όμορφη εικόνα. Έλα μόνο μουσκαράκι, κάνε να περάσουμε λίγο άκρη. Πού θα μας πάει ρε μαλάκα? Για σβήσε, έλα, έλα. Έλα ρε. Μουά. Κάνε τη μάνα του ρε. Πώς κάνει η μάνα του?
Έλα εδώ, έλα, 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 έλα. Εδώ βλέπετε μια κόντρα με μοσχάρι. Όχι εκεί βρε, όχι εκεί, όχι εκεί. Σουτάσκασε το μοσχάρι μαλάκα. Κάναμε μια δεκάλεπτη στάση και ευτυχώς το μοσχαράκι έφυγε από τον δρόμο. Πάντως έχει κι άλλα μηχανάκια μπροστά, ε! Ναι, ναι, είναι κι άλλοι. Μπορεί να μην είναι σήμερα. Μπορεί και σήμερα να πέρασαν, όντως. Σήμερα εγώ λέω και πρέπει να είναι τρία. Ένα, δύο, μπορεί και τέσσερα. Μπορεί και τέσσερα. Άμα τρέξουμε λίγο να τους προλάβουμε. Λες να είναι τόσο φρέσκα. Και τώρα πάμε στα αλεπάλα πέταλα. Για να ανεβούμε πάνω. Πριν δύο χρόνια έχει και ένα πεσμένο δέντρο εδώ. Να δούμε, το έχουν καθαρίσει ή πρέπει να το περάσουμε πάλι. Να το, αυτό πρέπει να ήταν. Πανέμορφο εδώ το βουνό. Από εδώ πίσω είναι τα άγραφα. Αυτό το κοκκινοπό χρώμα που έχουν εδώ τα άγραφα. Χαρακτηριστικό. Για χαρά! Είδες, τους προλάβαμε! Μία ακόμα στάση για ξεκούραση στο χωριό πριν συνεχίσουμε. Θα μπούμε πιο βαθιά μέσα στα βουνά για να φτάσουμε στο σημείο διανυκτέρευσης κοντά στη φυλακτή. Τα δαμάλια. Είναι πιο άγριο το τοπίο από εδώ και η διαδρομή λίγο πιο απαιτητική. Κάποια σημεία έχουν μία παραπάνω δυσκολία. Ξαναβρεθήκαμε! Γεια σας και πάλι! Ο ήλιος πέφτει σιγά σιγά, αλλά εμείς έχουμε ακόμα δρόμο.
πάλι πίσω. Έπεσε ο δρόμος εκεί πέρα. Πρέπει να βγούμε πάλι στο κεντρικό. Με τον ήλιο χαμηλά, το φως δημιουργεί πολύ όμορφες εικόνες με τα βουνά στο βάθος. Πρέπει να φτάσουμε στη λίμνη Πλαστήρα τώρα. Θέλαμε να καταλήξουμε στη Φυλακτή, αλλά είναι πεσμένος ο δρόμος, όπου το φεγγάρι είναι απίστευτο. Καλησπέρα! Yeah. Από εδώ βγαίνει η Φυλακτή! Όλο ευθεία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ανεβαίνουμε στο χωριό για να συναντηθούμε με τον Δημήτρη και από εκεί να πάμε να βρούμε το σημείο διενυκτέρευσης. Ω, καλά. Δύσκολο για νύχτα. Τι κάνουμε, το περνάμε ή όχι. Πόσο στο δείχνει μακριά. Όχι, εδώ που πρέπει να κάνει μια στροφή έτσι και δύο λειτουργικά που βλέπουμε. Πάμε εδώ. Τελικά το κομμάτι είναι απαιτητικό λόγω της καταστροφικής βροχής των προηγούμενων ημερών. Πάμε πάλι κάτω να βρούμε το Μάνο, να φάμε στη ταβέρνα και να γυρίσουμε πάνω να κοιμηθούμε. Πρέπει να περάσουμε πάλι αυτό το κομμάτι που δεν ήταν και τόσο εύκολο για νύχτα. Συναντηθήκαμε στη ταβέρνα του χωριού με τον Μάνο για φαγητό και κρασί. Και πάλι τον ίδιο δρόμο για ύπνο. Κάναμε μια στάση να γεμίσουμε νερό πριν να ανέβουμε πάνω. Φίλε, τι λέει εδώ. Τι λέει εδώ. Τι λέει. Ονόμπριχη. Λες να πιούμε νερό και να μας στείλει αδιάβαστος. Σε ένα σημείο εγώ κόλλησα και δυσκολευτήκαμε λίγο. Αφήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τη συνέχεια. Διανυκτέρευση για απόψε, προφήτης Ηλίας.